Παρέμβαση στα καυτά θέματα που ταλανίζουν την οικονομία έκανε ο πρόεδρος του ΚΕΔΕ, Φιδίας Πυλίδης. Επέκρινε τη στάση της Βουλής που τηρεί στο θέμα της ψήφισης νομοσχεδίων, όπως εκείνο για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας. Ξεχάστε την ολική επαναφορά μισθών και ωφελημάτων πρώτης κρίσης, διαμηνύει ο πρόεδρος του ΚΕΔΕ Φιδίας Πυλίδης, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επικαλούμενος από τη μία την πορεία της οικονομίας και από την άλλη τα λάθη του παρελθόντος. Την ίδια ώρα τα βάζει και με τη Βουλή, κακίζοντας τη δυστοκία που επιδεικνύεται στη ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορά τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Διαφθορά είναι και η ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων, είτε για προαγωγές είτε για προσλήψεις. Είναι αυτό που λέμε το κουμπάρι λίκιν, το οποίο είναι μάστιγα στην Κύπρο. Στο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων, ο κύριος Πυλίδης θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μονοπόλια, είτε κρατικά είτε ιδιωτικά, τασσόμενος υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. Για το νομοσχέδιο που αφορά τη ΣΥΤΑ, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι βουλευτές θα τρενάρουν τη διαδικασία, θα κλείσει η Βουλή λόγω εκλογών, με την Κύπρο να μην λαμβάνει τα 230 εκατομμύρια ευρώ από το μνημόνιο. Το ΚΕΒΕ αναμένει περισσότερα από τη Βουλή και από τα κόμματα. Η Βουλή, στα μάτια τα δικά μου, δεν έχει ανέλθει στο επίπεδο που αξίζει αυτού του τόπου. Όσο αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Φιδίας Πυλίδης, ανέφερε πως η μείωσή τους θα έρθει μόνο με την ανάπτυξη της οικονομίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας κακής τράπεζας, την οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν ιδιωτικά κεφάλαια.